Ο ενεργειακός σχεδιασμός της Κρήτης στις επόμενες δεκαετίες εν ώψη υλοποίησης και του νέου χωροταξικού συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας που έχει συστήσει η Περιφέρεια Κρήτης, ενώ έγινε και η παρουσίαση του πρώτου μέρους της μελέτης του ενεργειακού σχεδιασμού του νησιού που έχει ανατεθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο επίκεντρο της στρατηγικής του ενεργειακού χάρτη της Κρήτης, όπως επισημάνθηκε, θα είναι ο άνθρωπος, η ανάπτυξη του νησιού και το περιβάλλον, με την ενίσχυση των εναλλακτικών σεναρίων που θα διαμορφώσουν τα νέα, όπως επισημάνθηκε, δεδομένα. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, ένα σχέδιο όμως που απουσιάζει από την Κρήτη και απουσιάζει σαν εργαλείο για να μπορέσουμε να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις στα ζητήματα που μας αφορούν. Η βασική λογική είναι ότι δίνουμε μια μακροχρόνια προοπτική. Δεν είναι η μελέτη μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια ή την τροφοδοσία της Κρήτης, αλλά είναι ευρύτερη, είναι μαζί και η κατανάλωση, ο μετασχηματισμός όλων των τομέων με σύγχρονες τεχνολογίες και τον τομέα των μεταφορών. Όπως τόνισε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, στο ενεργειακό μέρος του χωροταξικού αναφέρει 3 ενεργειακά κέντρα με συγκεκριμένα έργα, επίσης 8 περιοχές για ανάπτυξη αιωλικών πάρκων και κεντρικό άξονα την ενεργειακή αυτάρκεια της Κρήτης, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μας λείπει ως εργαλείο ένα συνολικό σχεδιασμός για να μπορούμε να πάρουμε κι εμείς κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Μέσα από την ορθή και ουσιαστική μελέτη των δεδομένων από τα οποία θα προκύψει ο σχεδιασμός, όπως εξήγησε ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η Κρήτη θα έχει κάθε δυνατότητα να γίνει ακόμη πιο ελκυστικός προορισμός μέσω της μετατροπής σε βιώσιμο πράσινο νησί με νέες σύγχρονες τεχνολογίες. Θα δούμε πολλά διαφορετικά σενάρια, είτε βασισμένα σε εξηλεκτρισμό, σε ευρύτατη κλίμακα, περιλαμβανομένου και των μεταφορών, ίσως εισαγωγή φυσικού αερίου. Επίσης, θα δώσουμε έμφαση όμως στον καταναλωτή.